Το κατάστημα αυτό φαινόταν κενό, γιατί δεν είχε φως και είχε λερωμένα τζάμια. Αυτό που σου κινεί την περιέργεια είναι ο τίτλος Αγριμικά, πάνω στην ταμπέλα της εισόδου. Αγριμικά, όπως μας εξήγησε ο Αλέξης Ζήρας, σημαίνει άγρια ζώα και παγίδες αγριών ζώων. Όταν αποφάσισα να μπω μέσα για να δω πραγματικά τι είναι αυτό, βρήκα τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μου εξήγησε και την εργασία του και πώς βρέθηκε και μέσα από την επικοινωνία μας γίναμε πάρα πολύ φίλοι στο τέλος και έτσι ξετύλιξε ο ένας τη ζωή του άλλου πάνω σε αυτό το μικρό τραπεζάκι στο οποίο σερβίρει καφέ στους φίλους του που περνάνε κάθε μέρα από εκεί. Γιατί το μαγαζί ουσιαστικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συναλλαγή αυτή τη στιγμή. Να φανταστείς ότι κάποτε πέρανε 300 δέρματα την ημέρα και κάνανε εξαγωγή σε όλη την Ευρώπη 1,5 εκατομμύριο δέρματα το χρόνο. Τώρα μπορεί να έχουν ένα δέρμα την ημέρα ή δύο το πολύ. Άρα υπολειτουργεί το κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης όμως, ο Δημήτρης Γιώγος, πηγαίνει κάθε μέρα και πρωί και απόγευμα. Πρώτον γιατί είναι συνήθεια και δεύτερον γιατί ο χώρος πια έχει αποκτήσει μια άλλη δυναμική. Είναι, αν το θέλεις, όλη του τη ζωή και όλη η ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τοποθετημένη στους τοίχους. Και όπως λέει αυτός, δεν είναι ντεκόρ, είναι απλοποίηση. Υπάρχουν δέρματα από όλα αυτά τα άγρια ζώα και ένας βαλσαμωμένος λύκος. Υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία με τα οποία δούλευε τα δέρματα και τα δουλεύει ακόμα όσα είναι τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν από κόμματα εφημερίδων, υπάρχουν προσωπικές στιγμές, υπάρχουν από τα εγγόνια του σημειώματα και μικρά σχέδια. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη με διάφορα περιοδικά και βιβλία που ενδιαφέρουν αυτόν και το γιο του, ο οποίος πια έχει τυπικά, ας πούμε, την επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν είναι αυτό το συνοθήλευμα των αντικειμένων και των εικόνων που δημιουργεί ένα εκρηκτικό αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε. Και μόλις το είδα σκέφτηκα ότι θέλω να καταλάβω περισσότερο τι είναι αυτό. Αυτό το χώρο, τον ευρεθέντα χώρο, που εμένα με έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ και πιστεύω ότι είναι σημαντικός όσο είναι και ο άνθρωπος που τον κατοικεί, τον έχει κατασκευάσει και δουλεύει μέσα σε αυτόν, πρέπει να τον γνωρίσουν πολύ περισσότεροι εκτός από εμάς και από το στενό χώρο του Βόλου. Έτσι αποφασίσα να κάνω αυτή την πρόταση και επιλέχθηκε από την Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και έτσι μεταφέρθηκε το έργο στην Βενετία. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος έχει να κάνει με το δέρμα, το οποίο είναι κάτι νεκρό πια, αλλά δεν είναι ακριβώς το νεκρό ζώο. Είναι μια μεταμόρφωση, έχει γίνει μια... γιατί πια είναι κάτι άλλο. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, δεν τρώνε κρέας, έτσι, και λένε, α, εγώ δεν τρώω κρέας, είμαι ζωόφιλος, είμαι χορτοφάγος, οτιδήποτε. Όλοι αυτοί όμως οι άνθρωποι έχουν βιβλία που τα εξώφυλλά τους είναι από δέρμα, έχουν τσάντες που είναι από δέρμα, μπορεί να μην φοράνε γούνες, αλλά έχουν παπούτσια που είναι από δέρμα. Άρα λοιπόν, γιατί στο λέω αυτό, στο λέω γιατί μπαίνοντας μέσα σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι πράγματα, τελικά μπαίνεις μέσα σε μια ουσία καταστάσεων και φεύγεις από το πρώτο επίπεδο, ας πούμε, την επιφάνεια. Γιατί το πρώτο επίπεδο είναι αγαπάω τα ζώα, δεν σκοτώνω τα ζώα. Αλλά μετά, να και εσύ τα εκμεταλλεύεσαι τα ζώα. Καταλαβαίνεις. Είναι ένας τρόπος, ένα μικρό νήμα που αρχίζεις να σε πηγαίνει προς τα πίσω. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην... όσο ήμουν εγώ στη Βενετία, τέλος πάντων, συγκινήθηκαν πάρα πολύ από την εγκατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο την έκανα είναι... το περίπτερο είναι ένα μακρόστινο περίπτερο χωρισμένο στα δύο.
Εκμεταλλεύτηκα μόνο τον εσωτερικό χώρο, ο έξω χώρος έμεινε κενός, σαν να ήταν, ας πούμε, ο δρόμος Κροκίου που βρίσκεται αυτό το κατάστημα. Και δεξιά δημιούργησε ένα εργαστήριο που ούτως ή αλλιώς υπάρχει σε αυτό το δρόμο. Και αριστερά δημιούργησα, κατά κάποια έννοια, το τσιπουράδικο, ας το πούμε, που βρίσκεται πραγματικά σε αυτό το χώρο, στον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν, τρώνε, μιλάνε, συναναστρέφονται. Ο χώρος δεν έχει τίποτα ψεύτικο. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό, είναι αυτή η μεταφορά, η οποία μεταφέρει και την αίσθηση της Ελλάδας. Το σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι όλοι περιμέναν να δούνε τι θα κάνει ο Έλληνας καλλιτέχνης, γιατί είμαστε στο στόχαστρο, όπως ξέρεις. Και είχαν φοβερή περιέργεια. Και τελικά τους ικανοποίησαμε την περιέργεια, νομίζω.